Τροφές ανεβάζει το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Κύπρου με στόχο τη μεγαλύτερη θωράκιση του πληθυσμού. Μεταξύ άλλων, και λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος που παρατηρείται στη διευθέτηση ραντεβού τη δεύτερη μέρα που δόθηκε για κάθε ηλικιακή ομάδα, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε ότι η πύλη θα παραμένει ανοιχτή για την κάθε ομάδα μόνο για μία μέρα. Έτσι, το εμβολιαστικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής. Την 5η 22 Απριλίου ανοίγει η πύλη για τις ηλικίες 47 με 48 από τις 7:30 και κλείνει στις 8 το βράδυ. Την Παρασκευή 23 Απριλίου πρόσβαση για διευθέτηση ραντεβού θα έχουν ηλικίες 45 με 46 από τις 7:30 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Ενώ το Σάββατο μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού άτομα ηλικίας 57 με 58 και την Κυριακή 25 Απριλίου άτομα 59 με 60 ετών. Η πύλη για τις δύο μέρες θα ανοίξει στις 7:30 το πρωί και θα κλείσει στις 8 το βράδυ. Με φόντο τον Ιούνιο, οπότε και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Υγείας, ενδέχεται να πετύχουμε εμβολιαστική κάλυψη μέχρι και 70%. Οι αριθμοί δείχνουν ότι όλα προχωρούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Μέχρι τις 20 Απριλίου έχουν γίνει 219.654 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 58.265 και με τις δύο δόσεις. Καθησυχαστικοί παραμένουν την ίδια ώρα οι επιδημιολόγοι σε σχέση με το μονοδοσιακό εμβόλιο της Johnson, το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη μάχη και στη χώρα μας. Εάν θεωρητικά εμβολιάζαμε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, θα υπήρχε μία πιθανότητα 52 περιστατικά να εμφανίσουν αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Μήνυμα για τον εμβολιασμό έστειλε και ο Μητροπολίτης Ταμασού Ισαΐας, ο οποίος νόσησε με κορονοϊό. Όπως είχα προλάβει να εμβολιαστώ έγκαιρα και έτσι όταν εμολύθηκα με τον ιό, το περνώ, το επέρασα με πάρα πολύ ήπια και αυτή τη στιγμή εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και ως προσωπικό πλέον παράδειγμα και εμπειρία συνέστησα και σε όλους τους κληρικούς να εμβολιαστούν όσους ο προσωπικός ιατρός το συστήνει βέβαια.